Χαίρετε. Είμαστε σε ένα τραπέζι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, και θα το δείτε και στην πορεία. Έχει να κάνει με το θεματικό τουρισμό και κυρίως τον ιατρικό τουρισμό. Δυστυχώς η πανδημία έχει πλήξει και αυτό το κομμάτι, και την επικοινωνική πολιτική που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τον ίδιο τον θεματικό αυτό τουρισμό. Αλλά φαίνεται ότι έδωσε το χρόνο να ανασκουμποθούμε και να βρούμε λύσεις και τρόπους για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και πιο ανταγωνιστικοί την επόμενη μέρα. Αυτός είναι και ο στόχος αυτού του τραπεζιού. Να πω ότι είναι μαζί μου ο κύριος Πατούλης. Καλώς ήρθατε. Καλύτερο. Είστε εδώ ως Περιφερειάρχης, πρόεδρος του ΙΣΑ, αλλά κυρίως ως πρόεδρος της ΕΛΙΤΟΥΡ. Καλησπέρα σε εσάς και τους. Και ο κύριος Αποστολόπουλος είναι διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου του Ιατρικού Αθηνών. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο πολύ σύντομες τοποθετήσεις σας για το θέμα και ουσιαστικά να κάνουμε διάλογο, να γίνουν ερωτήσεις, μετά να γίνει συζήτηση. Κύριε Πατούλη, έχετε το λόγο. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για την δυνατότητα που δίνετε μέσα από αυτό το φόρουμ να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μην ξεχνάμε ότι έχει και ιδιαίτερη επικαιρότητα από τη στιγμή που 15 Μαΐου ξεκινάει πλέον η τουριστική περίοδος και ευχόμαστε σε αυτό το στοίχημα να δώσουμε όλοι το παρόν και προφανώς να το κερδίσουμε, το άνοιγμα του τουρισμού και της εξωστρέφειας. Θα πω ότι μετά COVID περίοδο πρέπει να μας βρει σε μια επανεκκίνηση του τουριστικού προϊόντος, το οποίο προφανώς η χώρα μας ελπίζει πολλά, μπορεί να πιστέψει πολλά και να κάνει πολλά, αρκεί να οργανωθούμε, να αντιληφθούμε ότι ο θεματικός τουρισμός έχει μεγάλη σημασία για να αυξήσει το τουριστικό προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα και εμείς θεωρούμε ότι ο ιατρικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας, ο τουρισμός φιλοξενίας είναι εκείνα τα οποία θα δώσουν στην επανεκκίνηση ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι σαν χώρα είμαστε έτοιμοι, έχουμε σοβαρές υγειονομικές δομές από τις καλύτερες του κόσμου, έχουμε πολύ μεγάλο και σημαντικό επιστημονικό, ιατρικό και άλλο παραϊατρικό δυναμικό, έχουμε σημαντικά κέντρα φιλοξενίας, άρα σε αυτή τη χώρα, τη χώρα του Ιπποκράτη, τη χώρα της ευζωίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε και τη μακροζωία και όλο αυτό το προϊόν να επιστρέψει με σημαντικούς πόρους και αναπτυξιακή διάθεση για το μέλλον. Υπό αυτή την έννοια, η Περιφέρεια Αττικής αλλά και η ΕΛΙΤΟΥΡ βρίσκονται σε αυτή την επανεκκίνηση έτοιμες. Έτοιμες να συνδράμουν αφενός μεν για να αυξήσουμε το τουριστικό προϊόν σε επίπεδο αριθμού αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών και πλέον να ανοίξουμε τα φτερά μας στην παγκόσμια κοινότητα μέσα από μια άλλη προοπτική του μέλλοντος που θα είναι πολλές θέσεις εργασίας μέσα από αρκετούς πόρους που θα μπορέσουμε πιθανολογώ να απορροφήσουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Πατούλη για την πρώτη σύντομη τοποθέτησή του. Κύριε Αποστολόπουλε, ακούσαμε και από τον κύριο Πατούλη να λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι ο ιατρικός χώρος είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα όσον αφορά τις υποδομές αλλά και την τεχνογνωσία αλλά και την γνώση στην ιατρική, που είναι το βασικό. Συμφωνείτε με αυτό και αν ναι, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν κάποια στοιχεία στην αρχική τοποθέτησή σας που κάνουν την Ελλάδα έναν ιδιαίτερο, με την καλή έννοια, προορισμό για τους τουρίστες που θέλουν να επιλέξουν να κάνουν κάτι από το πολύ πιο απλό έως το πολύ πιο σοβαρό όσον αφορά την ιατρική πράξη. Προφανώς και συμφωνώ απόλυτα, άλλωστε και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα με τον πρόεδρο και αναφέρομαι στην ιδιότητά του ως πρόεδρος του ΕΛΙΤΟΥΡ, που έχω την χαρά και την τιμή να συνυπηρετώ μαζί του σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες προς αυτή την κατεύθυνση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η χώρα μας, ενώ διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα κορυφαίο επίπεδο επιστημονικό από πλευράς γιατρών, ενώ και πολύ σοβαρή τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμό, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρει την πρέπουσα και τη θέση που της αναλογεί στο χάρτη του ιατρικού τουρισμού. Παρότι και ο όμιλος ο δικός μας ηγείται μιας σημαντικής τέτοιας πρωτοβουλίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αιχμή του δόρατο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, που πράγματι έχουμε καλά αποτελέσματα. Έχουμε περίπου 7.500, μιλάω τώρα για προ-COVID έτσι, νούμερα, 7.500 ασθενείς το χρόνο, προερχόμενους από πάνω από 50 χώρες.
Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εθνική, συντονισμένη και συντεταγμένη και να είμαστε όλοι και να κινούμαστε πάνω στους ίδιους άξονες. Και θα πω ένα παράδειγμα, επειδή ξέρετε, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το θέμα και κινδυνεύω πολλές φορές να επαναληφθώ. Θα ήθελα να πω ίσως για πρώτη φορά στον αέρα μια συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Πατούλη την εποχή που ήταν δήμαρχος Αμαρουσίου και είπαμε, διαβάζαμε για το Medical City του Ντουμπάι, διαβάζαμε κάποια άλλα πράγματα που γίνονται σε αραβικές και μη χώρες και όλα αυτά, αυτές τις επενδύσεις και λέγαμε, μα ένα Medical City στην Ελλάδα το έχουμε έτοιμο. Αν πάρετε τον Δήμο Αμαρουσίου και τον άξονα της Κηφισίας, είναι οι τρεις μεγαλύτεροι όμιλοι της χώρας με τις υποδομές τους, το Ιατρικό Αθηνών, το ΙΑΣΟ και το Υγεία. Αυτομάτως αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε ένα Medical City. Αυτά όμως, ξέρετε τι γίνεται και κλείνω με αυτό, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, προϋποθέτει μια μακροχρόνια στρατηγική από όλους εμάς, τους παρόχους, όπου δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να θέτουμε στόχους οι οποίοι έχουν έναν ορίζοντα μακρινό και να προσπαθούμε με συνέχεια και συνέπεια να τον υπηρετήσουμε αυτό το στόχο. Μας αρέσουν οι γρήγορες προσπάθειες και τα γρήγορα αποτελέσματα. Ο ιατρικός τουρισμός δυστυχώς δεν εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Ναι, εγώ έχω να πω πάντως ότι αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε προ-COVID, γιατί εσείς το αναφέρατε, είπατε ότι προ-COVID είχαμε τόσους ασθενείς mm-hmm. που ήρθαν από το εξωτερικό στο δικό σας κέντρο. Και φαίνεται ότι μάλλον περνάμε σε μια μετά-COVID εποχή και θα μιλάμε για αυτές τις δύο εποχές με το πριν και το μετά. Το θέμα είναι αν μπορεί να κερδίσει η ελληνική οικονομία από την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, πόσα πράγματα μπορεί να κερδίσει και αν αυτά μπορούν να γίνουν άμεσα, γιατί είπατε ότι είναι ένα μακροχρόνιο σχέδιο και πρόγραμμα, και αν χάθηκε, πολλά ερωτήματα μαζί, και αν χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της COVID. Και οι δύο μπορείτε να απαντάτε στις ερωτήσεις. Κατά την άποψή μου, δεν θα έλεγα ότι χάθηκε χρόνος, υπό την έννοια ότι κερδίθηκε κάτι. Και το κάτι που κερδίθηκε είναι η αναβάθμιση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό εξαιτίας ακριβώς του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση. Άρα λοιπόν το ότι τα ελληνικά νοσοκομεία κατάφεραν με βέβαια όλο τον κόπο και τον μόχθο του κόσμου και την υπερπροσπάθεια όπως εμείς εδώ το γνωρίζουμε και με την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα και υπήρχε και υπάρχει μέχρι σήμερα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν τα νούμερα που ήταν σε πολύ λογικά πλαίσια στατιστικά συν αυτή η καλή εικόνα που δόθηκε στο εξωτερικό ουσιαστικά μας βοηθάνε τώρα στην προσπάθεια την οποία θα ξεκινήσουμε και πάλι για την προσέλκυση του ιατρικού τουρισμού. Συμφωνείτε κύριε Πατούλη με αυτό? Εγώ θα έλεγα ότι μέσα σε αυτή την πανδημία διορθώθηκαν πολλά αλλά και βελτιώθηκαν. Αλλά αναγκαστήκαμε να διορθώσουμε ακριβώς, πολλά. Ακριβώς. Θα σας έλεγα ο ηλεκτρονικός τρόπος διόρθωσης πολλών πραγμάτων και με ένα κουμπί να έχουν βελτιωθεί μέσα από την ψηφιακή εποχή αυτά που θα έπρεπε να είχαμε κάνει χρόνια. Όμως γίναν τώρα και είναι θετικό. Αυτό που ανέφερε ο κ. Αποστολόπουλος πράγματι θα έλεγα ότι μέσα από την πανδημία, μέσα δυστυχώς από τη ζωή και το θάνατο, αναδείχθηκε σε ένα πολύ καλό επίπεδο η χώρα μας και η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, γιατί πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, όπου δώσανε εξετάσεις και ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών προφανώς έδωσε και αυτή τις εξετάσεις και ήταν θετικές. Υπό αυτή την έννοια μπορέσαμε να δώσουμε στην παγκόσμια κοινότητα ότι η χώρα μας μπορεί να είναι μια μικρή χώρα, αλλά συνεχίζει να είναι η χώρα του Ιπποκράτη, εδώ που γεννήθηκε η ιατρική, η υγεία. Και τα αποτελέσματα ήταν πολύ σημαντικά έναντι άλλων σημαντικότερων υγειονομικά συστημάτων, οι οποίες στις εξετάσεις αυτές ήμασταν εμείς πιο επιτυχείς. Από την άλλη πλευρά όμως, πηγαίνουμε στην άλλη εποχή, τη μετα-COVID εποχή. Και σε αυτή τη μετα-COVID εποχή υπάρχει μια ισχυρή προοπτική. Πάνω από ό,τι υπολογίζουμε και στην Ελιτούρα αλλά και διεθνώς, το ΑΕΠ της χώρας μας μπορεί στα επόμενα 5 χρόνια να αναπτυχθεί κατά 13,6 δις, αυξάνοντας 173.000 νέες θέσεις εργασίας εφόσον απευθυνθούμε απέναντι με στρατηγικό σχεδιασμό σε προορισμούς όπως της Βόρεια Ευρώπης που βλέπει πάρα πολύ όμορφα
και την επιτυχή διαδικασία της πανδημίας, αλλά κυρίως της φιλοξενίας στη χώρα μας, και αν συμβεί κάτι από τον υγιή πληθυσμό που θα έρχεται εδώ, έχει ένα αξιόπιστο υγειονομικό σύστημα κοντά του, το οποίο μπορεί να του υπηρετήσει ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη προοπτική για τον τουρισμό άνω των 55 ετών. Είναι αυτός που λέμε ο ασημένιος τουρισμός, όπου φαίνεται τα επόμενα χρόνια, και όχι πάρα πολύ αργά, δηλαδή την επόμενη πενταετία, θα αποτελεί το 1/3 των τουριστών, οι οποίοι θα έχουν άμεση σχέση με τη φιλοξενία, την υγεία, την ολιστική ιατρική και γενικότερα όλα αυτά που λέμε ευζωία και μακροζωία. Άρα λοιπόν εμείς εδώ έχουμε μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη του χθες Ιπποκράτης, έχουμε καλούς προσβευτές υγειονομικούς που έχουν πάει σε όλες τις χώρες του κόσμου, έχουμε αξιόπιστα υγειονομικά συστήματα, αλλά και επιπλέον έχουμε στρατηγικές τις οποίες ενωμένοι μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Θέλω να έρθω λίγο στις στρατηγικές. Υπάρχει το παράδειγμα πολλών χωρών που εφάρμοσαν τον ιατρικό τουρισμό. Κάποια μοντέλα είναι πολύ επιτυχημένα. Είχα την τύχη να τα γνωρίζω και εγώ με κάποιες διεθνείς συναντήσεις που έγιναν και να τα ακούσουμε από τους ειδικούς. Αλλά και κάποια μοντέλα ήταν αποτυχημένα. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε χώρες, αλλά υπήρξε μια χώρα της Ανατολικής Ασίας, όπου έγινε η χώρα των πλαστικών επεμβάσεων και μετά έγινε η χώρα των αγωγών. Το λέω μιλάτε αυτό γιατί για την Νότια Κορέα, προφανώς. Ναι, μιλάω για μια χώρα που ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό να γίνει τουριστικός προορισμός και τελικά απεντήχθη ένα βατερλό για αυτούς όλο αυτό. Υπάρχουν όμως χώρες που έχουν πολύ καλά στοιχεία. Και θέλω να ρωτήσω και εσάς και τον κύριο Αποστολόπουλο, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έχετε αντιγράψει, τα θετικά, τα οποία θα θέλατε να εφαρμόσετε και στον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα και είναι η βάση του επί της ουσίας. Καταρχήν, θεωρώ ότι κανείς δεν θα έρθει σε μη πιστοποιημένες δομές. Άρα λοιπόν, σήμερα αναφερόμαστε σε πιστοποιήσεις ιδιωτικών και άλλων νοσηλευτηρίων και δομών, οι οποίες είναι διεθνείς πιστοποίησης. Θα έλεγα ότι η ποιότητά μας είναι τέτοια, η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία άλλη χώρα, η οποία εδώ πραγματεύεται εδώ και πολλές δεκαετίες με τα ζητήματα της υγείας και γενικότερα της ιατρικής. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι τομείς που φαίνεται ότι είμαστε πιο δυνατοί. Είναι σίγουρο. Το λέω, ας πούμε, για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Έχετε απολύτως δίκιο, κύριε Κεφαλογιάννη. Θα σας πω. Γιατί βοηθάει και η νομοθεσία, όχι. Ναι, ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Θα σας έλεγα ότι η νομοθεσία βοηθάει, αλλά και συγχρόνως η αξιοπιστία των δομών και των επιστημόνων, όπου έχουν τεράστιες επιτυχίες και διεθνείς, όπου αυτό μας έχει δώσει μια ιδιαίτερη εξωστρέφεια. Και θα σας έλεγα μάλιστα ότι είμαστε, όσον αφορά την εξωσωματική γονιμοποίηση, πέμπτη στον παγκόσμιο ιατρικό τουρισμό, που αυτό μας κατατάσσει σε πολύ σημαντικό επίπεδο. Θα έλεγα όμως επίσης, θα μου επιτρέψετε, ότι είμαστε και πάρα πολύ οικονομική σε πάρα πολλές εφαρμογές, χωρίς να ελαττώνεται η ποιότητά τους. Παραδείγματος χάρη, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και το κόστος της υγειονομικής πράξης, είτε στην οδοντιατρική, όπου εκεί στις εφητεύσεις είμαστε ασυναγώνιστοι, της ρομποτικής, που ξέρω το ιατρικό έχει μια ιδιαίτερη σχολή, θα έχει αναπτύξει επ' αυτής, είμαστε υποπολαπλάσιοι στο επίπεδο του κόστους. Μας δίνουν λοιπόν τη δυνατότητα της ισχυρής εξωστρέφειας και παρέμβασης στην παγκόσμια κοινότητα, με αύξηση των πόρων, τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε άμεσα. Κύριε Αποστολόπουλε. Ναι. Θα έλεγα και εγώ ότι το βασικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που είναι, γιατί αναφερθήκαμε στην ποιότητα και των γιατρών αλλά και του εξοπλισμού, συν την τιμή, γιατί είναι ένας λόγος έτσι, ποιότητα προς την τιμή, αν θέλετε, απειλείται από μια σειρά άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα το πολύ ψηλό συντελεστής του ΦΠΑ, ο οποίος είναι 24% αυτή τη στιγμή, ενώ κάποτε προ μνημονίων ήταν στο μηδέν. Άρα λοιπόν, ένα σημαντικό πλεονέκτημα που είχαμε στο κόστος έχει εξαϊλωθεί εξαιτίας αυτού. Δεν περιμένουμε φυσικά από την πολιτεία να επιδοτήσει τον χώρο του ιατρικού τουρισμού όπως γίνεται σε άλλες χώρες, για παράδειγμα την Τουρκία, γιατί
από λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπάρξουν κρατικές ενισχύσεις. Όμως το κομμάτι του ΦΠΑ είναι ένα αίτημά μας προς την πολιτεία, το οποίο τουλάχιστον να πάει σε έναν μικρότερο συντελεστή. Υπάρχουν και άλλα αιτήματα που έχουν να κάνουν με νομοθετικά ζητήματα που θα μπορούσαν να κάνουν ενδεχομένως πιο ασφαλή που έχουν να κάνουν με τις ασφάλειες που έχουν οι άνθρωποι όταν έρχονται εδώ για να κάνουν τις ιατρικές αυτές πράξεις. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που θα μπορούσαν να είναι πιο ξεκάθαρα και να ρυθμιστούν ώστε να νιώθει ένας τουρίστας πιο ασφαλής. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο βέβαια χρήζει κάποιας περαιτέρω εξειδίκευσης και εξυγχρονισμού. Όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Πατούλης, να γίνουν οι σωστές πιστοποίησεις, ούτως ώστε το brand της χώρας να μην κινδυνεύσει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι προοπτικές είναι τεράστιες. Και ειδικότερα, όχι μόνο αμιγώς αυτό που λέμε ιατρικός τουρισμός, αλλά τουρισμός υγείας, ευεξίας και ένα πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, market niche, είναι το silver tourism, πράγματι, όπου η Ελλάδα, και το πιστεύω απόλυτα, κεφαλαιοποιώντας και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της, που είναι το κλίμα, η θάλασσα, η μεσογειακή διατροφή, τα αξιοθέατα, η σύνδεσή μας, η ιστορία μας, η αρχαία Ελλάδα και όλο αυτό το πακέτο, ούτως ώστε να μπορέσει πραγματικά η Ελλάδα να γίνει η Φλόριντα της Ευρώπης. Κύριε Πατούλη, ποια άλλα μοντέλα θα μπορούσαν να έχουν ως βάση τους τον ιατρικό τουρισμό, αλλά να ανοίξει αυτή η βεντάλια, ώστε να, ας πούμε, να είναι και η ευεξία, η ομορφιά και διάφορα άλλα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μετατρέψουν αυτό που είπε ο κύριος Αποστολόπουλος στην Ελλάδα, να την κάνουν δηλαδή έναν προορισμό ιατρικού τουρισμού, αλλά και τουρισμού γενικότερα. Δηλαδή θα μπορούσε να συνδυάζει μία εβδομάδα κάποιος να κάνει τις διακοπές του, μία εβδομάδα να κάνει ιατρικό τουρισμό και μία εβδομάδα ενδεχομένως να κάνει θεματικό τουρισμό, δηλαδή να κάνει αρχαιολογικό τουρισμό. Σωστά. Θα σας έλεγα καταρχήν ότι ο οικονομικός τρόπος λύσης υγειονομικών ή ιατρικών ζητημάτων με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα του δίνει τη δυνατότητα και όλες τις οικογένειες ενδεχομένως να έρθει εδώ για να μπορέσει να περάσει καλά. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι όταν έχουμε ένα θεραπευτικό ήλιο 300 ημέρες το χρόνο. Αυτό δημιουργεί την ευεξία, δημιουργεί την ευζοία και προφανώς η φιλοξενία και υγιών ανθρώπων οι οποίοι θα θέλουν μέσα από την διαφοροποίηση των συνηθιών τους, των διατροφικών συνηθιών, των αθλητικών τους συνηθιών, των τρόπων με τον οποίο θα μπορέσουν να κάνουν πρόληψη και προσυμπτωματικό έλεγχο ακόμα, ανάλογα την ηλικία και το φύλο τους, μας δίνει και μια ακόμα μεγαλύτερη προοπτική να απευθυνθούμε στους υγιείς πλέον ανθρώπους της παγκόσμιας κοινότητας, οι οποίοι θα μένουν κάποιο χρονικό διάστημα εδώ για να περνάνε καλά, αλλά και να δημιουργούν την ευζοία και τη μακροζωία, όπως είχα και πριν. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι όλα βρίσκονται όμορφα καμωμένα τώρα να ξεκινήσουμε και να γυρίσουμε μια άλλη σελίδα με έμπειρους ανθρώπους, υψηλής ποιότητας υγειονομικές δομές, καλούς γιατρούς, καλό υγειονομικό σύστημα, αλλά κυρίως στρατηγικές, τις οποίες μπορούμε να δέσουμε την ευεξία, την υγεία, τον πολιτισμό, όπως είπε ο κύριος Αποστολόπουλος, και όλες αυτές τις ομορφιές της χώρας μας. Κύριε Αποστολόπουλε, με την εμπειρία που έχετε έως τώρα από τον ιατρικό τουρισμό, όπως άρχισε να αναπτύσσεται στη χώρα μας στην προ-COVID εποχή, μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει ένας τρόπος να πείσουμε και άλλους Ευρωπαίους, που οι οποίοι είναι αρκετά του προγράμματος, περισσότερο τουλάχιστον από εμάς, να έρθουν στην Ελλάδα για να κάνουν ακόμα και αυτό που λέμε ιατρικές πράξεις μεγάλης έκτασης, δηλαδή ακόμα και χειρουργικές επεμβάσεις, να κάνουν δηλαδή ουσιαστικά κάτι που έχουν αποφασίσει να κάνουν στη χώρα τους, αλλά θέλουν να το συνδυάσουν με τις διακοπές τους και έρχονται να το κάνουν στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι μια μεγάλη επέμβαση. Μια αρθροπλαστική, για παράδειγμα. Επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και είμαι σίγουρος θα το θυμάστε, αυτή την προσπάθεια την ξεκινήσαμε πριν από 20 χρόνια στο Διαβαλκανικό με το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όπου ακριβώς υπήρχε ένα πολύ, πολύ μεγάλο bottleneck σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Και εκεί προσφερθήκαμε και κάναμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική πρόταση για να κάνουμε μερικούς χιλιάδες Βρετανούς ασθενείς. Και πράγματι ξεκίνησε αυτή η ροή, πλην όμως έγινε τεράστιο θέμα στη βρετανική κοινή γνώμη, με την έννοια ότι η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι να πως καταντήσατε το σύστημα, εδώ ερχόντουσαν οι Έλληνες και τώρα πάμε εμείς στην Ελλάδα. Και αυτό, επειδή εξελίχθηκε σε πολιτικό ζήτημα, δεν είχε συνέχεια.
όμως τέτοιες τολμηρές, αν θέλετε, κινήσεις με έναν τρόπο οργανωμένο και με τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας και αν θέλετε ακόμα και σε επίπεδο κλάστερ, δεν είναι κατά ανάγκη να αφαιληθεί μόνο ένας πάροχος, μπορούν να γίνουν και νομίζω όταν μίλησα προηγουμένως για εθνική στρατηγική, κάτι τέτοιο εννοούσα. Γιατί μπορούμε πέρα από τα προφανή που είναι οι πλαστικές ή οι οδοντιατρικές επεμβάσεις και όλα αυτά, να πάμε και να χτυπήσουμε, αν θα μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πολύ υψηλής ιατρικής εξειδίκευσης επεμβάσεις, όπως είναι οι ρομποτικές, όπως είναι οι καρδιοχειρουργικές, όπως είναι οι ορθοπαιδικές, αντικαταστάσεις ισχύων και όλο αυτό το πλέγμα, που υπάρχει πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή ανάγκη και ζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω αφήσει την τελευταία ερώτηση, την πιο δύσκολη για το τέλος, όπως γίνεται συνήθως αυτές τις συζητήσεις. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μέχρι σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν βήματα για την προώθηση και προ-COVID εποχή. Το ερώτημα είναι ποια είναι τα αποτελέσματά τους. Και λέω, και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία τον COVID, γιατί τον έχουμε ένα χρόνο, τον τελευταίο χρόνο. Αν έχουμε δει απτά αποτελέσματα, εσείς ως επιχειρηματίες και εσείς ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον ιατρικό τουρισμό πάρα πολλά χρόνια, και πότε περιμένουμε να δούμε αυτά τα αποτελέσματα. Πότε περιμένουμε να δούμε, δηλαδή, να γίνεται πράξη αυτό το όνειρο. Λοιπόν, κανείς δεν θέλει να την απαντήσει αυτή την ερώτηση. Ωραία. Να πάρω λοιπόν το λόγο. Να πω καταρχήν ότι γίνανε βήματα. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 10 χρόνια. Προφανώς υπήρχαν λαμπρές στιγμές όπως αυτές που έγραψε ο κ. Αποστολόπουλος που ήρθαν από τη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν πολύ καινοτόμο τότε πριν 20 χρόνια να έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία να θεραπεύονται εδώ και μάλιστα σε υψηλού επίπεδου χειρουργικές επεμβάσεις. Από την άλλη πλευρά όμως. Θα πω ότι έχουμε ήδη διάγει ένα χρονικό διάστημα πολύ σημαντικό. Αυτό αν το εκμεταλλευτούμε και θα το εκμεταλλευτούμε, είμαι πεπισμένος γι' αυτό, θα δημιουργηθούν άλλες συνθήκες. Να κρατήσουμε εδώ τους γιατρούς μας, να κρατήσουμε εδώ τις επενδύσεις μας και να φέρουμε και επενδύσεις, οι οποίες πλέον θα έρχονται σε μια χώρα η οποία δεν βλέπει μόνο τον Ιπποκράτη, αλλά βλέπει το μέλλον. Και το μέλλον θα σχετίζεται με το τουριστικό προϊόν που θα εκπαιδεύεται από εκείνον που θα υποδέχεται τον τουρίστα στο αεροδρόμιο, μέχρι και τον τελευταίο σε επίπεδο πράξης, είτε γιατρό, είτε νοσηλευτή, είτε άνθρωπο της μεταφοράς, είτε της μετακίνησης, που τελικά εκείνος που θα φύγει θα νιώθει ότι πράγματι ήρθα στην πιο σημαντικότερη χώρα της υγείας, της ευεξίας και της φιλοξενίας του κόσμου. Πρέπει να βάλουμε ψηλά τον πύχη, εμείς και σαν Αττική θα μου επιτρέψετε να πω, με έργα υποδομής, τα οποία γίνονται στο όλο το παράλιο μέτωπο και στα νησιά του Άργου Σαρονικού, αλλά και προβάλλοντας τα πολιτιστικά μας κομμάτια, αλλά και ενισχύοντας τις δράσεις μας με υψηλού κύρους υγειονομικές δομές, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές, είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης που θα έχει η χώρα ο θεματικός τουρισμός και ιδιαίτερα ο τουρισμός υγείας και ευεξίας. Θέλω να πιαστώ λίγο από αυτό που είπε ο κύριος Πατούλης, κύριε Αποστολόπουλε, για το ιατρικό προσωπικό. Το λέω γιατί πολλοί γιατροί έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης στο εξωτερικό και καλοί γιατροί. Και αυτό αποδεικνύεται και από το πώς έχουν ήδη προχωρήσει στο εξωτερικό. Που είναι το αγκάθι, κατά τη γνώμη μου, και για τον ιατρικό τουρισμό, γιατί πρέπει να γυρίσουν αυτοί οι γιατροί. Και θέλω να μου πείτε τι κίνητρα. Κύριε Κεβαλογιάννη, ειλικρινά δεν ξέρω. Θέλω να κάνετε έναν αισιόδοξο επίλογο. Δεν ξέρω αν έχετε ικανότητα να διαβάζετε τη σκέψη του συνομιλητή σας, γιατί εγώ με αυτό θα έκλεινα. Και θα έλεγα το εξής, ότι στα δύο τελευταία χρόνια της κρίσης, εμείς διαφοροποίησαμε λίγο την στρατηγική μας, με την έννοια ότι δώσαμε μια ιδιαίτερη έμφαση στο λεγόμενο brain gain, στο να επαναπατρίσουμε ελληνικούς εγκεφάλους οι οποίοι είτε έφυγαν λόγω της κρίσης, είτε δεν είχαν έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Ακολούθησαν μια καριέρα και συνέχισαν να την κάνουν στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους με μια πολύ μεθοδική προσπάθεια και είναι πάνω από 40-38 ελληνικά ονόματα που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν περάσει τις πύλες του ομίλου μας και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, δημιουργούμε μια καινούρια ιατρική μαγιά, η οποία είναι χρήσιμη και για τους δύο στόχους. Ο ένας είναι στο να προσφέρουν στους Έλληνες ασθενείς καινούριες και καινοτόμους μεθόδους που μέχρι τώρα στη χώρα μας δεν ήταν διαθέσιμες και βεβαίως όλα αυτά
μαζί με σημαντικές επενδύσεις που κάνει ο όμιλός μας προκειμένου να τους δώσει τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται για να κάνουν τη δουλειά τους, τουλάχιστον όπως την κάνουν και στο εξωτερικό. Και πράγματι έχουμε επενδύσει πάνω από 30 εκατομμύρια τα χρόνια αυτά προς την κατεύθυνση αυτή. Και το δεύτερο είναι αυτά τα γνωστά ήδη ονόματα από μεγάλα κέντρα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Αμερικής να αποτελέσουν πόλο έλξης για την προσέλκυση ασθενών, άρα τον ιατρικό τουρισμό. Ακριβώς. Εδώ κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα επιτρέψετε μόνο να πω μια κουβέντα, ότι πράγματι οι γιατροί μας θα έρθουν πίσω στη χώρα του Ιπποκράτη με όλες αυτές τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Ωραία. Το θέμα είναι να πείσουμε και το διεθνές πελατολόγιο όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό, γιατί όπως είπατε μπορεί να είναι και υγιείς άνθρωποι που απλώς θέλουν να πάνε και να συνδυάσουν μια εβδομάδα ευεξίας και μια ιατρική πράξη. Σας ευχαριστούμε.